Λοιπόν, ρε αρέσκει. Ένωσα το switch, το electronic switch με το output πάνω στο κανάλι 12 του receiver. Ένωσα τα με τον πομπό. Αρχικά έβαλα το δέχτη στο 0, σύμφωνα με τις οδηγίες του γνωστού Ιντερνετ, όπου πρέπει να κάνεις το calibration. Εάν θα αλλάξουμε το transmitter, πρέπει να ξαναγίνει το calibration στο καινούργιο transmitter. Βάλεις το στο 0, κάνει μόνο το initialize, και κάνεις το κουμπί σε γρήγορες κινήσεις, on-off, και κάνεις calibration. Μετά γυρίζεις το στο 1, δίνεις το, θα ανάψεις το, βάλει την μπαταρία πάνω, εγώ έβαλα 7,4 volts στο λίπο direct πάνω, έχω το δουλεύει με 6,12 volts και ένωσα πάνω 4 lab lights που έχω, 4 lab lights που έχω, τα οποία θα είναι η πυράβλημα, ας πούμε. Στην αρχή δυσκόλεψε με το δίπλη φάση λίγο, μετά όμως, εντάξει, κάτι με μισό δευτερόλεπτο που λέει, πρέπει να κάνεις το κουμπί να αναλόγως με τον το ρυθμό, το μισό δευτερόλεπτο. Οπότε εφόσον εδώ ενωμένα είναι η πυράβλη πάνω, ας υποθέσουμε ότι είναι η πυράβλη, πετούμε, αποφασίζω να ρίξουμε τον πρώτο, θα αρχίσω από τον πρώτο δεξιά. Μόλις κάνω πάνω κάνω το switch, θα φύγει ο πρώτος πυράβλης, θα ανάψει η λάμπα. Μετά θα φύγει ο δεύτερος, και τώρα δεξί. Αρχίζουμε τη διαδικασία. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερα, πέντε που δεν ισχύει, έξι το ίδιο, εφτά το ίδιο και το όγδοο κάνει reset. Αλλά πρόσεξε, σβήνουν οι λάμπες, σημαίνει ότι φεύγει το voltage του πάνω, που τούτο είναι καλό. Για εμάς σημαίνει πάνω όλα τα επόμενα ampere, πάση στον επόμενο πυράβλο. Απλώς θέλεις σου εύκολα την ώρα που πετάς να το κάνεις. Ah, calorífico.